Είναι ζήτημα ισότητας ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες οι οποίες υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Mm. Και ζήτημα ισότητας δικαιωμάτων κληρονομικών, ασφαλιστικών και όλων αυτών που απορρέουν. Είναι δηλαδή κάτι που, το οποίο έπρεπε να έχει γίνει. Δεν μπαίνει στην ουσία διευθέτησης πραγμάτων τα οποία άπτονται της Εκκλησίας. Μπορώ να καταλάβω τις επιφυλάξεις, ωστόσο νομίζω ότι ήταν ζήτημα ισότητας δικαιωμάτων που θέλει ο καθένας να προσχωρήσει ή όχι. Και με αυτή την άποψη νομίζω ότι έχουν κρατηθεί και χαμηλά οι τόνοι παρά τις φωνές οι οποίες έχουν υπάρξει. Υπήρξαν ακραίες φωνές από τον χώρο της. Πάντα θα υπάρχουν. Mm. Κύριε Λιγρετζή, πάντα θα υπάρχουν. Στο σύνολο όμως θεωρώ ότι οι φωνές ήταν έτσι που κατάλαβαν το τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Μανατήρη. Υπήρχαν και οι διαδικασίες που έβαλε και ο κύριος Πασιφόπουλος ότι ουσιαστικά δεν γίνεται υιοθεσία και μια σειρά διατάξεις οι οποίες. Τώρα, αν θα έπρεπε να γίνει με μεγαλύτερη πλειοψηφία, ναι, θεωρώ ότι η Βουλή θα μπορούσε με μεγαλύτερη πλειοψηφία να το ψηφίσει. Και εδώ φάνηκαν οι τάσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι πάντως βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κύριε Μανατίδη, καταψήφισαν το Σύμφωνο Συμβίωσης. Και το ερώτημα είναι, τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι πολύ σοβαρά για μια συγκυβέρνηση? Ωστόσο, βλέπετε ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα και στην ενότητα τη συνομιλία. Γιατί ψήφισαν οι άλλοι. Ακριβώς, αν δεν ψήφισαν οι άλλοι, δεν είχατε την πλειοψηφία στην Βουλή. Έχετε δίκιο. Όμως, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Στα θέματα τα οποία στο κυβερνητικό έργο, ειδικά στα οικονομικά τα θέματα και το πώς θα πάει η κοινωνία, υπάρχει συμφωνία. Οπότε δεν υπάρχει θέμα δηλαδή για την. Υπάρχει θέμα όμως για την κυβερνητική πλειοψηφία. Αν ένας κορυφαίος υπουργός, υπουργός άμυνας δεν ψηφίζει, δεν μετέχει στην ψηφοφορία. Καν. Και το κόμμα του, οι 5 από τους 8 καταψηφίζουν. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά για θέματα για τα οποία η κυβέρνηση. Στα οποία η κυβέρνηση έδωσε μεγάλο βάρος, δηλαδή μέχρι και ο Πρωθυπουργός μίλησε χτες. Υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν υπάρχει ένα θέμα. Πώς? Όλοι κρινόμαστε για τη στάση μας. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει να υπάρχει, να είναι αραγή η κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν μας κρίνεται από τη στάση του Πρωθυπουργού. Προφανώς και κρίνεται. Λέω, αν υπάρχουν ιδιαίτεροι, να το πω έτσι, κανόνες, να σας πω γιατί το λέω. Διότι σε άλλες διαφωνίες, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαγράφησαν. Και εδώ θεωρείται αραγή η κυβερνητική πλειοψηφία την ώρα που το συγκυβερνών κόμμα εκφράζει μια τελείως διαφορετική αντίληψη για ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα που αφορά σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισονομίας των πολιτών. Αν εσείς πιστεύετε, ας πούμε, ότι οι πολίτες όλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από τον νόμο και να έχουν τα ίδια δικαιώματα, και το συγκυβερνών κόμμα θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ομάδα των πολιτών είναι παρεκτρεπόμενη και εκτός κανονικότητας. Δεν υπάρχει σαν αντίληψη, μάλλον. Γνωρίζαμε ότι θα υπάρχουν. Και είναι και θέμα πολιτισμού, τι εκπέμπεται ως μήνυμα προς την κοινωνία. Κύριε Λιατζή, γνωρίζαμε ότι θα υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Το ξέραμε από την αρχή. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν την κοινή πορεία μας. Για να υπάρχει δηλαδή ενότητα, κύριε Μανατίδη, σε μια συγκυβέρνηση, πρέπει να τα βρίσκεται μόνο στο μνημόνιο και στην οικονομική πολιτική. Εκφράστηκαν όμως οι διαφωνίες. Είναι κομβική σημασία ζητήματα τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σηκώσει πολύ ψηλά και προεκλογικά. Και είδαμε, όπως είπε και ο Βασίλης χθες, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να ζητά συγγνώμη, μάλιστα, που το θέμα αυτό δεν είχε έρθει νωρίτερα στη Βουλή. Το ξέρατε, γιατί κοινοβουλευτικός είστε. Δεν θα είχε έρθει το θέμα στη Βουλή αν το ποτάμι στην Επιτροπή που συζήτησε, την αρμόδια Επιτροπή που συζήτησε το θέμα, δεν είχε ψηφίσει. Εντάξει, είναι ζητήματα πολιτικής τακτικής αυτά. Και είναι προς τιμή μας που τα καταφέραμε και φέραμε το συγκεκριμένο νόμο. Όπως είναι προς τιμή μας που ομόφωνα η Βουλή ψήφισε και ζητάει την αναγνώριση της Παλαιστίνης. Ναι. Ομόφωνα όμως. Οπότε έχει βγει πόσα χρόνια παλεύουν για αυτό το ψήφισμα και το έφερε η δική μας κυβέρνηση. Και ομόφωνα από τη Βουλή. Κύριε Μανατίδη, η στροφή της Νέας Δημοκρατίας προς το κέντρο σας τρομάζει στον ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί να μας τρομάζει? Θέλω να πω, όχι. Οι 400.000 άνθρωποι οι οποίοι σηκώθηκαν από τον καναπέ τους, πήγαν, έδωσαν 3 ευρώ προκειμένου να ψηφίσουν, μήπως έστειλαν και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση πως κάτι πρέπει να αλλάξει? Η συμμετοχή των πολιτών σε όποιες διαδικασίες υπάρχουν, είτε είναι εκλογές για τις εθνικές εκλογές, είτε είναι εκλογές και συμμετοχή στα εσωτερικά των κομμάτων, ενισχύει τη δημοκρατία. Και ως εκ τούτου, κατ' εμέ τουλάχιστον προσωπικά, η συμμετοχή στην ψηφοφορία τη συγκεκριμένη ενισχύει τη δημοκρατία στη χώρα μας. Η συμμετοχή των πολιτών μέσα από τα κόμματα, μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από τις εκλογές, πάντα βοηθάει τη δημοκρατία έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί σκεφτείτε, αλλιώς θα ήταν. Ψήφιζαν πολύ λίγες χιλιάδες, αλλιώς πολύ περισσότεροι. Και στο κάτω-κάτω, ας ξεκαθαρίσει και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τη στρατηγική με την οποία θα πάει. Ποιος μπορεί να το ξεκαθαρίσει? Ο κόσμος. Επιμένετε για το απλωμένο χέρι, για συνένεση, συνεννόηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα με το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα έπρεπε να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον συνένεσης για τα μεγάλα θέματα? Έχετε μπροστά σας το ασφαλιστικό, τα αγροτικά, το φορολογικό. Έχετε τεράστια θέματα μπροστά σας. Κύριε Λέτζη, το έχω μπορεί πει, η κυβέρνηση μόνη της. Το έχω πει και σε μια συνέντευξη που είχα δώσει κυριακάτικη εφημερίδα, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, όπου τους έθεσε τα ζητήματα του προσφυγικού και του ασφαλιστικού, που μπορούν και πρέπει να συζητηθούν και να υπάρχουν οι ευρύτερες συνενέσεις. Ακόμα, αν θέλετε, μπορεί να υπάρχουν και απόψεις, ιδέες, τις οποίες εμείς δεν έχουμε υπόψη μας. Γιατί να μην συνεισφέρουν τα κόμματα πάνω σε αυτό? Άλλωστε, τα κόμματα αυτά ήταν υπεύθυνα για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουν με τη συμμετοχή τους στη βοήθεια πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να προχωρήσουμε με τις ευρύτερες δυνατές. Αλλά ξέρετε, κατηγορήστε από την αντιπολίτευση ότι εσείς στην πραγματικότητα. Προσχηματικά θέλετε... ότι τους δάνε. Όχι μόνο προσχηματικά. Ότι εσείς στην πραγματικότητα θέλετε, όποτε υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, να κυβερνάτε εσείς και να υποστηρίζεστε από τους άλλους, και όποτε αντιμετωπίζετε ένα ζήτημα με την κυβερνητική πλειοψηφία, να είναι η άλλη εφεδρεία για να σας υποστηρίξουν και να μην πέσετε. Χωρίς συμφωνίες, χωρίς προγραμματικό πλαίσιο, χωρίς τίποτα. Γίνεται έτσι. Μη αποκλείοντας ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό σε ορισμένες φορές. Mm. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις από εδώ και μετά, παρότι θα έχουν μεγάλες πλειοψηφίες, πρέπει να επιζητούν τις ευρύτερες συνενέσεις και στο πολιτικό επίπεδο και στο κοινωνικό επίπεδο. Και βασικά η συνένεση στο κοινωνικό επίπεδο είναι αυτή που βοηθάει έτσι οι όποιοι νόμοι ψηφιστούν στη Βουλή να εφαρμόζονται κιόλα και να εφαρμόζονται με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ξέρετε, γιατί... Δεν ξέρετε, πολλά ψηφίζονται και μπορεί και τέλος, να μην εφαρμοστούν και καθόλου. Σωστό είναι αυτό, αλλά θα σας πει κάποιος ότι και τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχω εγώ ότι εσείς προχωράτε τα θέματα τη στιγμή που. Στην πρώτη πίεση που δεχτήκατε, και αναφέρομαι στο νομοσχέδιο που φέρατε για το παράλληλο πρόγραμμα, οδηγηθήκατε στην απόσυρση του. Δεν είναι απόσυρση, θα έρθει κύριε Λίτζη. Και άλλωστε σήμερα βγαίνει υπουργικό συμβούλιο. Ναι, ένα από τα θέματα θα είναι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα είναι μέσα ακριβώς σε αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει μετά το άνοιγμα ακριβώς της Βουλής. Όπως πολύ σημαντικό είναι ότι θα συζητήσουμε για τον αναπτυξιακό νόμο, για το Μητρό Επιτελικών Στελεχών, έτσι ώστε να διορίζονται στη δημόσια διοίκηση, για την πάταξη της φοροδιαφυγής στον καπνό και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, όπως και έχει ζητηθεί από τον Πρωθυπουργό, όλοι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, να παρουσιάσουμε το νομοθετικό έργο το οποίο θέλουμε να κάνουμε το επόμενο διήμερο. Προγραμματισμός για το επόμενο διήμερο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καλύτερο συντονισμός. Πιστεύω ότι και η εκτίμησή μου είναι ότι η κυβέρνηση κυβερνάει πλέον και εδώ και καιρό παίρνει μέτρα τα οποία την απόδοση θα δούμε και το κλίμα στην ελληνική οικονομία θα αλλάξει με πολύ θετικούς ρυθμούς. Κύριε Μανατίδη, αντέχετε. Αντέχει η κυβέρνηση. Σε ένα μίνιμουμ, όχι με δευτερεύοντα, αλλά σε ένα πολύ μικρότερο θέμα από το ασφαλιστικό, παρατηρήθηκαν αποκλήσεις, να τις χαρακτηρίσω έτσι. Μπορεί η κυβέρνηση να σηκώσει στην πλάτη της μεγάλες αποφάσεις, με την πλειοψηφία των 153 εννοώ, μεγάλες αποφάσεις που αφορούν σε όλους τους Έλληνες. Διότι το ασφαλιστικό είναι και η γενιά που τρέχει και η γενιά που δουλεύει τώρα και που θα πάρει σύνταξη, αν πάρει ποτέ που λένε, μετά από 30 χρόνια. Θέλω να πω, παίρνει όλες τις γενιές και όλες τις κοινωνικές κατηγορίες. Μπορεί η κυβέρνηση να πάρει μια απόφαση τομής μόνη της? Θα επιδιώξουμε τη συνένεση. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι αυτά που ακούγονται σε σχέση με το ασφαλιστικό πολλές φορές φτάνουν και στα όρια των τερατουργημάτων. Δεν είναι έτσι. Γίνεται μία προπαγάνδα επάνω στο τι θα υπάρξει και το τι θα γίνει. Παρουσιάστηκε στο σχέδιο. Δεν έχει παρουσιαστεί. Έχουν γράψει τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Άρα δεύτερο πιστεύω ότι θα είναι τέτοιο το οποίο θα βοηθάει και θα λύνει προβλήματα. Τρίτο, το ασφαλιστικό. Έτσι όπως έχουν δοθεί οι γενικές γραμμές, δηλαδή η χρηματοδότηση του συστήματος μέσα από σταθερούς πόρους, μέσα από η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, πράγματα και μέσα από ενίσχυση της εργασίας που είναι η τελική λύση, νομίζω ότι θα βοηθήσει και η κοινοβουλευτική ομάδα αργής θα ψηφίσει. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι όλοι οι βουλευτές γνωρίζαμε ακριβώς όταν εκλεγήκαμε το τι ακριβώς έχουμε να ψηφίσουμε. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι κάποιος μπορεί να παραιτηθεί αν θέλει. Δεν υπάρχει τέτοιο. Παίρνει την κυβέρνηση να βγει από την ψηφοφορία του ασφαλιστικού με κάτω από 153 βουλευτές.
Κοιτάξτε, η πλειοψηφία είναι 153 έχουμε. Τώρα από εκεί και μετά η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Τελικά η κυβέρνηση το θέλει, δεν το θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κύριε Παναθηναϊκό. Θέλω να την ιστορία για να δείτε πώς θα πάει η υπόθεση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι και ο βασικός που πιέζει σε αυτά τα θέματα. Για το Δούνο του δεν έχει γίνει επίσημη έτσι να φύγει. Έτσι κι αλλιώς μέχρι το Μάρτιο είναι και από τη συμφωνία. Είπε κάποια πράγματα ο κύριος Τσίπρας στο Financial Times προχθές. Από εκεί και μετά, υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και άρα γίνεται μια διαπραγμάτευση και για μέτρα και για ίσως αποχώρηση του Δούνου του κλπ. Αλλά είμαστε στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή. Μέχρι το Μάρτιο πάντως θα είναι. Και βλέπετε, γίνεται μια μεγάλη μάχη. Και δίνουμε μια μεγάλη μάχη έτσι ώστε να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση τον Ιανουάριο. Για να μπορέσουμε να πάμε στη μεγάλη συζήτηση για το χρέος. Μέχρι τώρα έχουμε πάρει το 25% περίπου των χρημάτων, τα οποία ήταν από τα 86 δισεκατομμύρια τα οποία είχαμε τη συμφωνία του Αυγούστου. Κλείνοντας αυτό τον Ιανουάριο, πηγαίνουμε και σύμφωνα και με δηλώσεις και του Ρέγκλινγκ, του Προέδρου του ESM, πηγαίνουμε στη δεύτερη φάση, όπου είναι η συζήτηση για τη διαγραφή ή τη διευθέτηση του χρέους. Διαγραφή δεν υπάρχει. Διαγραφή δεν υπάρχει. Το ονομαστικό μέρος. Δείτε τη συμφωνία. Η συμφωνία μιλάει για το ονομαστικό μέρος του χρέους. Άρα υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό διαπραγμάτευση για το υπόλοιπο. Γιατί είναι άλλο το ονομαστικό, άλλο το υπόλοιπο μέρος. Θα το δούμε. Εδώ είμαστε. Πάντως, κανείς δεν μπορεί να καταλογίσει την κυβέρνηση ότι δεν παλεύει και δεν αγωνίζεται. Τα αποτελέσματα μετράει και το αποτέλεσμα. Σωστό. Αν παλεύω και να πέφτω όλη την ώρα κάτω. Από το να μην προσπαθήσω όμως και κάτι. Όχι, δεν λέω. Καμία αντίρρηση. Αλλά λες, το αποτέλεσμα όσα σου λένε οι άλλοι. Για όλες τις κυβερνήσεις το αποτέλεσμα μετράει αν είναι υπέρ της κοινωνίας και της μεγάλης πλειοψηφίας ή όχι. Να κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Έχετε καμιά προτίμηση για αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία? Θα έλεγα, έχω προτίμηση ως προς την πολιτική την οποία θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή άτομα τα οποία θα βοηθήσουν στον εξυγχρονισμό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είναι σημαντικό η αξιωματική αντιπολίτευση να κινείται μέσα στα σύγχρονα πλαίσια. Και όχι με παλιές αντιλήψεις, οι οποίες γυρίζουν σε ένα παλαιοκομματικό καθεστώς. Φωτογραφίζετε κάποιον πάντως, κύριε Μανέτη. Φωτογραφίζω αυτούς οι οποίοι θέλουν διαδικασίες σε κόμματα, τα οποία θέλουν να τα έχουν σύγχρονα κόμματα, με τα μέλη τους να μαζεύονται, να μιλούν για θέσεις και όχι μόνο για θέσεις πολιτικές και όχι για θέσεις κυβερνητικές και να προάγουν τον προβληματισμό στην κοινωνία. Όποιοι το κάνουν αυτό, νομίζω ότι αυτούς πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος. Κύριε Αμανατίδη, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένει τσάι. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστικά σας. Διάλειμμα, εμείς και επιστρέφουμε. Αθήνα Θεσσαλονίκη. 1000 μίλια γεύσης. Ανάμεσα στο ταξίδι και την απόλαυση.